Μέσα σε 20 μέρες είχαμε δύο επερωτήσεις για τα προβλήματα. Σας παρακαλώ, που μιλάει συνάδελφος. Σας παρακαλώ. Που δεν προβληματίζουν και ταλανίζουν τους αγρότες. Και μάλιστα από πολιτικές δυνάμεις που ευθύνονται για την όξυσή τους. Βεβαίως, οι προτινόμενες λύσεις είναι στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΚΑΠ, που έχει οδηγήσει βιοπαλαιστές, γεωργούς και κτηνοτρόφους σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την επιβίωσή τους, με πανελλαδικό συντονισμό, αλλά και αλληλεγγύη και συμπόρευση με το εργατικό λαϊκό κίνημα. Κατά τη γνώμη μας, αυτές οι κινητοποιήσεις ασκούν επίδραση στο να γίνουν αυτές οι επερωτήσεις και ας καλλιεργούν μερικοί από το συμβιβασμένο κίνημα ότι τίποτε δεν γίνεται. Και κύριε Υπουργέ, ήταν αγροτικοί σύλλογοι και ομοσπονδίες με ονοματεπώνυμο που δεν συμβιβάζονται με την εξαθλίωση που είναι το αποτέλεσμα αυτής της αγροτικής πολιτικής. Και βεβαίως μπροστά ήταν οι κομμουνιστές αγρότες και υπερηφανευόμαστε γι' αυτό. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτοί οι σύλλογοι και ομοσπονδίες είχαν στο στόχαστρό τους την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολιτική που οξύνει τα προβλήματα της μικρομεσαίας αγροτιάς και των οικογενειών τους, επιταχύνει τη συγκέντρωση γης και παραγωγής, που το αποσιωπάτε όλοι σας, οδηγώντας ακόμα πιο γρήγορα στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Και αυτό το κατανοούν ακόμα περισσότεροι αγρότες. Και να σας πω, δεν φτώχυναν ξαφνικά. Όλοι σας συμβάλατε. Και οι συνεταιρισμοί χρεοκόπησαν γιατί την πολιτική σας εφάρμοσαν. Τώρα ανησυχείτε. Γιατί μειώνονται οι επιδοτήσεις. Και όταν τις έπαιρναν φτώχαιναν, απλά τώρα πηγαίνουν πιο γρήγορα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα λεφτά αυτά τα κατευθύνει σε ευρωστρατούς και ευρωεξοπλισμούς. Και δεν είναι μόνο το Brexit. Το αποσιωπάτε. Ναι, οι μαζικοί αγώνες δίνουν ανάταση και αισιοδοξία. Γι' αυτό οι κυβερνήσεις διαχρονικά τις υπονομεύουν και τις εχθρεύονται. Από την εποχή που κατασταλτικές δυνάμεις ξεφούσκωναν και κατέστρεφαν τα λάστιχα των τρακτέρ, ανεξίτηλες μνήμες, στην εποχή σας, μέχρι πριν μια εβδομάδα στην Καρδίτσα με τον κυβερνητικό αυταρχισμό, για να μην φτάσουν οι αγρότες στην Εθνική Οδό. Μα πού θα διαδηλώσουν, μέσα από το χωράφι τους, για τα προβλήματα επιβίωσης που έχουν. Ωστόσο, το ερώτημα που μπαίνει είναι τα ζητήματα, τα ερωτήματα που τίθενται και στη σημερινή επερώτηση του Κινάλ, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αυτά που δεν αναφέρονται και είναι αιτήματα στις αγροτικές κινητοποίησεις. Ποιος τα δημιούργησε, ποιος ευθύνεται. Οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι αγρότες δίκαια αναφέρονται και ενοχοποιούν Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικές κυβερνήσεις που αποφασίζουν και υλοποιούν πολιτικές ξεκληρίσματος μικρομεσαίων για να ευνοηθεί η συγκέντρωση στους μεγάλους και το εμποροβιομηχανικό κεφάλαιο. Δεν θέλετε και δεν μπορείτε να συγκρουστείτε με την αιτία των προβλημάτων της αγροτιάς, που είναι το καπιταλιστικό κέρδος, η συγκέντρωση γης και παραγωγής στους μεγάλους, που προωθεί η κοινή αγροτική πολιτική. Αυτή την αγροτική πολιτική, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, υλοποιείται ως κυβερνήσεις και τα κρύβεται, τα καμουφλάρεται ως αντιπολίτευση. Ποιος ιδιωτικοποίησε την ενέργεια, προωθεί το νερό, τη λιπασματοβιομηχανία, ένα εργοστάσιο έμεινε. Και αυτό ιδιωτικό. Αυτός είναι ο λόγος που παραπονιέται και ο κύριος Βορύδης ότι τον αδικείται, αφού την ίδια πολιτική εφαρμόζεται. Γι' αυτό εξάλλου δεν υπήρξε ποτέ
σχεδιασμός, ούτε θα μπορούσε να υπάρξει, για οργάνωση της παραγωγής με στόχο να παράγονται φτηνά ασφαλή τρόφιμα που να ικανοποιούν τις διατροφικές ανάγκες του λαού, αλλά και παραγωγή για φτηνές και καλές ποιοτικά πρώτες ύλες για την ανάπτυξη των άλλων κλάδων, όπως μπαμπάκι, νήμα, ύφασμα, κλωστοϊφαντουργία. Ή ακόμα, τεφτροκαλλιέργεια και βιομηχανία ζάχαρης που συνδέονται με τη ζαχαροπλαστική, αναψυκτικά κλπ. Ή ακόμα, κτηνοτροφία και σύνδεση με αλαντοβιομηχανία, γαλακτοβιομηχανία κλπ. Μιλάμε για μεταποιητικούς κλάδους που εξασφαλίζουν δουλειά και όχι ανεργία, όχι μόνο σε αγρότες για την πρώτη ύλη, αλλά και σε εργάτες, επιστήμονες, μεταφορείς και άλλες ειδικότητες. Και όμως, πολλοί από αυτούς τους κλάδους ισοπεδώθηκαν ή ψυχοραγούν. Έχουν αντικατασταθεί με εισαγωγές προϊόντων που μπορούμε να παράγουμε. Δυνατότητες υπάρχουν. Γι' αυτό, αν θέλετε, το ΚΚΕ καλεί τους μικρομεσαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους να ενισχύσουν το αγροτικό ριζοσπαστικό κίνημα μαζί με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να διεκδικήσουν αιτήματα που μπορούν να δώσουν ορισμένες ανάσες επιβίωσης για να κερδίσουν χρόνο, γιατί αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Θα πρέπει να γίνουν βήματα συνειδητοποίησης, ώστε περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι αγρότες να καταλάβουν ότι αντίπαλος είναι οι εκμεταλλευτές τους, βιομήχανοι μεγαλέμποροι τραπεζίτες που στηρίζουν οι κυβερνήσεις και η κοινή αγροτική πολιτική. Είναι αυτοί που τους απομυζούν τον κόπο και τον υδρότα και πρέπει να περάσουν στο περιθώριο αν θέλουν να δουν άσπρη μέρα. Η διέξοδος λοιπόν βρίσκεται στην πάλη για κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής με κρατικές υποδομές εμπορίου και ανάπτυξης της παραγωγής με κεντρικό σχεδιασμό που θα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, έξω βεβαίως από δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Έτσι, οι μικροϊδιοκτήτες αγρότες θα εντάσσονται σε έναν ανώτερο τύπο οργάνωσης της οικονομίας μέσω του αγροτικού παραγωγικού συνεταιρισμού, πλήρως απαλλαγμένοι από τράπεζες, βιομήχανους, μεγαλέμπορους, από εφορία και αστικό κράτος, εξασφαλίζοντας παράλληλα μείωση του κόστους και προστασία της παραγωγής. Αυτός είναι ο σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής που συμφέρει τους πολλούς, γιατί συνολικά είναι ένα ανώτερο ποιοτικό κοινωνικό σύστημα που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Γι' αυτό το εχθρεύονται η πλουτοκρατία και τα κόμματά της.